Χθες ολοκλήρωσα το Cowboy Bebop, μια σειρά η οποία μέχρι και σήμερα δέχεται θετικά λόγια και σχολιασμούς από τον κόσμο για τα κρυφά νόηματά της, το στυλ, την μουσική και γενικότερα την κινηματογραφία της, το οποίο περιλαμβάνει τον οπτικό σχεδιασμό του άνιμε. Αρχικά θα αναφέρω ότι είδα τη σειρά με αγγλικές φωνές, και ο λόγος που το έκανε είναι κυρίως το ύφος της σειράς και τα νοήματα που προσπαθεί να περάσει. Οι αγγλικοί διάλογοι έχουν γραφτεί κρατώντας τα αρχικά νόηματα του ιαπωνικού κειμένου, αλλά προσθέτοντας το απαιτούμενο βάρος, καθώς και τις αναφορές που θα τέριαζαν σε μια διαστημική σειρά με αμερικάνικο, γκανγκστερικό, αλλά και καουμπόικο περιεχόμενο. Το αγγλικό cast έκανε απίστευτη δουλειά, και όπως και με το Space Dandy, ένιωσε ότι η σειρά θα μου παίρναγε καλύτερα τα μηνύματά της, αν την αντιμετώπιζα όπως ακριβώς ήθελε να την παρουσιάσει ο Σινίτσιρο Γουατανάμπε, ο οποίος είναι σκηνοθέτης της σειράς και έχει επίσης δουλέψει και σε σειρές όπως το Samurai Champloo, για όσους ξέρετε τι φρούτο είναι αυτό. Φεύγοντας όμως από τον τρόπο που αποφάσισα να τη δω, θα περάσω και επίσημα στην ίδια τη σειρά. Τι είναι το Cowboy Bebop? Η ιστορία ακολουθεί τις περιπέτειες τεσσάρων ατόμων, του Spike Spiegel, της Faye Valentine, του Jet Black και της Edward και φυσικά του σκύλου του Stuine. Βρισκόμαστε στο μέλλον, συγκεκριμένα στο έτος 2071, και αν εξαιρέσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να ταξιδεύει σε άλλους πλανήτες και έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να κατοικεί σε αυτούς, δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Τίποτα δεν είναι ιδιαίτερα διαστημικό. Δεν χρησιμοποιούν όλοι touch screens για τα πάντα ή περίεργα ολογράμματα, και αν και τους βλέπουμε να χρησιμοποιούν διάφορα gadgets, τα οποία θυμίζουν πιο πολύ εξοπλισμό που θα βλέπαμε στο σύμπαν των ταινιών Alien, τουλάχιστον στις πρώτες δύο, γενικότερα το μέλλον του Cowboy Bebop δείχνει πιο πιθανό από διάφορες άλλες sci-fi σειρές ή ταινίες. Ένα ακόμα γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι ντύνονται και φέρονται όπως αντινόμαστε και εμείς. Με εξαίρεση ορισμένων φυσικά, οι οποίοι ακόμα ντύνονται σαν cowboys ή σαν να βγήκαν από ταινία των 50s. Ο Spike μαζί με τον Jet είναι κυνηγοί επικυνηγμένων και μέσω των περιπετειών τους κάνουν τον Nine, τη Faye και την Edward κομμάτι της ομάδας τους. Αν και όλοι τους έχουν τα δικά τους ταλέντα, ο Spike ειδικεύεται στις πολεμικές τέχνες και είναι άψογος πιλότος, ο Jet είναι ικανός με τις μηχανές και επίσης συνήθως βρίσκει πληροφορίες μέσω του δικτύου του, η Faye είναι επιτυχημένη κυνηγός και ικανή με τα όπλα, και η Edward υπερβολικά έξυπνη και μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός της οποιοδήποτε είδος τεχνολογίας, στην πραγματικότητα δημιουργούν μια πολύ κακή ομάδα. Όλοι έχουν τα δικά τους συμφέροντα, προσδοκίες και σε ορισμένες περιπτώσεις απλά κάνουν το κεφαλιού τους, που οδηγεί σε απίστευτα κομικές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, το δράμα δεν λείπει από τη σειρά. Όλοι έχουν γεγονότα στο παρελθόν τους που είναι ιδιαίτερα τραγικά, και πολλές φορές, ακόμα και αν προσπαθούν, δεν έχουν χαρούμενο τέλος. Δεν είναι από τις σειρές όπου όλα στο τέλος λύνονται μαγικά και οι φίλοι ταξιδεύουν στον ορίζοντα χαμογελώντας. Αν και η σειρά έχει μια ιδιαίτερη βαριά πλοκή, η οποία βασίζεται στο παρελθόν του Spike, όλο το backstory παίρνει δεύτερη θέση και μπροστά μπαίνουν οι τρελές τους περιπέτειες. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα απίστευτο backstory, μιας και σταδιακά βλέπουμε κάποια μικρά στιγμιότυπα που μας το δείχνουν, αλλά η σειρά δεν έχει σκοπό να καταλήξει σε ένα flashback party. Δεν μελετάμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά τι θα γίνει στο παρόν και στο μέλλον. Άμα στο τέλος υπάρχουν πολλά ερωτήματα, αυτό σημαίνει ότι είδατε τη σειρά σωστά. Ανοίξτε τα μάτια σας, τεντώστε τα αυτιά σας και ψάξτε για όλες τις οπτικές αναφορές ή τα μηνύματα στις επιλογές της μουσικής, όπου όλα είναι στρατηγικά τοποθετημένα. Ο Spike είναι ο πρωταγωνιστής που θες να μοιάσεις. Ένας τύπος που, αν και έχει δραματικό παρελθόν και δύσκολη ζωή, στην καθημερινότητά του είναι χαλαρός. Οι περισσότερες χιουμοριστικές σκηνές έρχονται από έναν χαρακτήρα ο οποίος έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, η χαλαρή του φύση έρχεται σε αντίθεση με τη σοβαρότητά του όταν η κατάσταση το απαιτεί. Κατά τον σχεδιασμό του χαρακτήρα, έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα άτομο, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει καθημερινά κομικές καταστάσεις και αντιδράει παιδικά, στην πραγματικότητα είναι πάντα σε εγρήγορση και δεν χαλαρώνει ποτέ. Κάθε σκηνή δράσης, κάθε σοβαρό γεγονός, βρίσκει τον Spike έτοιμο να κοιτάει κατάματα τον κίνδυνο. Έχει γνωρίσει το θάνατο και για πολλά άτομα θεωρείται νεκρός. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κάνει πίσω και μέχρι το τέλος αποδεικνύει ότι για να προχωρήσει τη ζωή πρέπει να ξεφύγει από τα δεσμά του παρελθόντος και να κυνηγεί την τύχη σου, προστατεύοντας τα άτομα που αγαπάς και αντιμετωπίζοντας ακόμα και τις μεγαλύτερες απειλές. Μπορείς στην πορεία να αναγκαστείς να λοξοδρομήσεις, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάς τον στόχο σου, καθώς και το ποιος είσαι. Η δυνατότητα για μια δεύτερη ζωή, για ορισμένους σημαίνει μια καινούργια αρχή, αλλά για τον Spike είναι η ευκαιρία να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το δυνατότερο κομμάτι της σειράς είναι πόσο κάθε χαρακτήρας πασχίζει να βρει λύση στα προβλήματά του και πώς υποφέρει μέσα του μέχρι να τις βρει. Σε αντίθεση με πολλές σειρές όπου ο πρωταγωνιστής κάνει μια μεγάλη ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας τα λάθη του και κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη των φίλων του, ο Spike αποφασίζει να κάνει κάτι το διαφορετικό. Μερικές φορές,
Σειρές με πανέμορφα animation δεν μπορούν να πετύχουν αυτό που πέτυχε το Cowboy Bebop, το οποίο είναι να κάνει τους χαρακτήρες του να μιλούν και να φέρονται σαν πραγματικοί. Γενικά σχόλια. Παρατηρώντας τη σειρά, η οποία είναι παραγωγή του 1998, είδα ότι κάθε επεισόδιο δείχνει ιδιαίτερα ποιοτικό, με πανέμορφα animation, εκπληκτικά character designs και απίστευτο soundtrack, τα οποία όταν συνδυάζονται δημιουργούν ένα απίστευτο μείγμα, στο σημείο που μπορώ να αναφέρομαι σε κάθε επεισόδιο ως μια μικρή ταινία. Δεν υπάρχει τίποτα στον οπτικο-ακουστικό τομέα αυτής της σειράς που να μην είναι άψογο. Παρ' όλα αυτά, η σειρά έχει ένα ιδιαίτερο μειονέκτημα, το οποίο είναι ότι δεν ακολουθεί τα συνηθισμένα κλισέ, το οποίο επίσης σημαίνει ότι για να την απολαύσετε πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε. Τίποτα δεν σας γίνεται στο πιάτο. Ένα ακόμη γεγονός είναι ότι η πλοκή δίνεται με το σταγονόμετρο μέσα σε 26 επεισόδια. Αν και για τους περισσότερους βετεράνους στον άνιμε 26 επεισόδια δεν είναι τίποτα, μιας και μπορούν να βλέπουν σειρές που έχουν πολύ παραπάνω, η αλήθεια είναι ότι η πλοκή είναι στρατηγικά κρυμμένη. Η σειρά είναι από τις λίγες που με έκανε να παίζω τις σκηνές μπρος-πίσω, θέλοντας να τις ξαναβλέπω και να αναλύω τις λεπτομέρειες. Πράγμα που γενικά το θεωρώ πολύ κουραστικό, αλλά συγκεκριμένη περίπτωση μου άρεσε. Επίλογος. Το Cowboy Bebop είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Και μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στην εποχή μας, όπου τα περισσότερα άνιμε υποφέρουν από αχρίαστα κλισέ και κουραστικές προβλέψιμες πλοκές, είναι ωραίο να γυρνάμε πίσω και να βλέπουμε πώς αρκετή αγάπη και ένα όραμα μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πανέμορφο. Ναι, είναι παλιό, και ναι, στην εποχή με το ψηφιακό χρωματισμό και τα έντονα χρώματα, μπορεί κάποιοι να μην ενθουσιάζεστε με τον οπτικό τομέα, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να σας είναι εμπόδιο. Η σειρά έχει ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά, και αυτό είναι ότι η ιστορία της είναι απρόβλεπτη. Ο Σινίτσιρο Γουατανάμπε δεν ήθελε να αφοσιωθεί σε flashbacks και backstories, αλλά στο ποιο είναι το επόμενο βήμα του ανθρώπου μετά από ένα σοβαρό γεγονός στη ζωή του. Θα μείνει καθυλωμένος και θα κουβαλάει τα λάθη και τις ατυχίες του για πάντα στη ζωή του σαν βάρος το οποίο δεν μπορεί να διώξει από πάνω του, ή θα έρθει αντιμέτωπος με τα εμπόδια και θα τα ξεπεράσει. Είναι από τις σειρές όπου αναρωτιέσαι συνεχώς τι θέλει να πει ο ποιητής, και μπορεί να βρεθείς σε μια συζήτηση με άλλα άτομα τα οποία να έχουν όλα διαφορετικές απόψεις και να αποδειχθεί ότι όλοι σας έχετε δίκιο. Δυστυχώς, ο ξεκούραστος ρυθμός του και η φύση και δομή των επεισοδίων μπορεί να είναι υπερβολικά κουραστικός για άτομα που επιζητούν γρήγορη δράση. Γι' αυτό, αν και κατά τη γνώμη μου η σειρά είναι καθαρό δεκάρι, θα την κρατήσω στο 8,5, θέλοντας να συμπεριλάβω και τους fans οι οποίοι ψάχνουν για γρήγορη δράση και είναι επηρεασμένοι από τη μοντέρνα βιομηχανία animation. Θα την πρότεινα σε όλους ανά των 25, που είναι λάτρεις παλιών γκαξτερικών ταινιών ή γενικότερα film noir, και με επιφύλαξη σε άτομα γύρω στα 22 με 24. Οι νεότεροι fans καλύτερα να την αγνοήσουν, γιατί οι αργοί ρυθμοί θα τους κουράσουν. Συμβουλή: μη δείτε τη σειρά με τη μία. Βάλτε την στην άκρη του μυαλού σας και προσπαθήστε να τη δείτε όσο πιο χαλαρά γίνεται. Αφιερώστε χρόνο και απολαύστε όλα τα επεισόδια, αναλύοντας τα πάντα. Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι πολλή δουλειά, καλύτερα παραλείψτε την. Το Cowboy Bebop είναι διαθέσιμο σε DVD, καθώς επίσης και σε Blu-ray, και το θεωρώ ένα από τα διαμάντια της συλλογής μου. Μπορείτε να το βρείτε με ελληνικούς υπότιτλους από fansubbers. Η ταινία Cowboy Bebop κυκλοφόρησε το 2001 και είναι διαθέσιμη σε DVD στην Ελλάδα. Όσοι μεγαλώσατε με video clubs, θυμάστε τα λίγα DVD anime τα οποία υπήρχαν για ενοικίαση, και επίσης θυμάστε ότι το Cowboy Bebop ήταν μέσα σε αυτές τις συλλογές. Από Mazinger & Destro Extreme, γεια σας, και σας αφήνω με ένα από τα καλύτερα κομμάτια της σειράς.